την τρίστιχον χωρίον, τον οσίον τιμισόμεν, φαύστον Ισάκιον άμα και δαλμάτων τον ΕΝΔΟΞΩΝ ο στρίφωτος λάμπας γαραρετών, σκεδαζούσι την νύχτα των παθών. Και τες θείες καταβγάζουσι δωρές, τους πόθω ανακρά Δόξα το θαυμαστό σαντί ήμαστε Δόξα το μεγαλύναντι Δόξα το ενεργούντι βήμων Πάσιν η αμα. η τρίτη του μηνός Αυγούστου, δαλμάτου, φαύστου και Ισαακίου των Οσίων, Στεφάνου Πάπα Ρώμης, Ιωάννου Οσίου, Ιγουμένου της Μονής Παταλαρέας, Σαλόμης της Μυροφόρου, Θεοκλητού Σωσίας, Ιωάννου Μοναχού και Ιωάννου του Νέου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, Κοσμάτου Οσίου και Ευνούχου, Θεοδόρα Σωσίας της Εμ Θεσσαλονίκη. Ιώση, Δαλμάτιος, Φαύστος και Ισαάκιος. Ο Άγιος Ισαάκιος εορτάζει την τριακοστή του μηνός Μαΐου. Ήταν αυτός που με γενναίο φρόνημα προείπε τον θάνατο του αριανόφιλου βασιλιά Ουάλι, γεγονός το οποίο και έγινε. Κατόπιν ο Ισαάκιος επί μεγάλου Θεοδοσίου ήλθε με μεγάλες τιμές στην Κωνσταντινούπολη όπου και μόνασε. Η φήμη του Αγίου έφερε κοντά του πολλούς, ακόμη και από την στρατιωτική τάξη. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δαλμάτιος, άνδρας πλούσιος με αξιόλογη μόρφωση, ο οποίος ανήκε στην στρατιά των σχολαρίων. Τόσο πολύ ήλκησε την ψυχή του ο Ισαάκιος, ώστε αφού πήρε και τον γιο του Φαύστο, πήγε στην μονή όπου μόναζε ο Ισαάκιος. Εκεί ο Δαλμάτιος δεν άργησε να διαπρέψει για τον μεγάλο του ζήλο μεταξύ των συμμοναστών του. Μετά από την κίμηση του Οσίου Ισαακίου, εξελέγει παμψηφή ηγούμενος της Μονής. Τόσο δε μεγάλη υπήρξε η φήμη του, ώστε η Μονή πήρε το όνομά του. Όταν προεσθάνθηκε την κίμησή του, κάλεσε τον γιο του και συμμοναστή του Φαύστο, και αφού τον ευλόγησε του είπε «Φρόντιζε πάντοτε να καλλιεργείς και να διατηρείς εγκράτεια, ταπείνωση, υπακοή και ελεημοσύνη. Χωρίς αυτά η μοναχική ζωή όχι μόνο δεν φέρνει σωτηρία, αλλά και προξενεί κατάπτωση και μεγάλη απώλεια». Ο Φαύστος, ακολουθώντας τις Άγιες Συμβουλές του πατέρα του, ανεδείχθη άξιος διάδοχός του, και τελείωσε την επίγεια ζωή του με πλήρη κατά Χριστόν αρετή. Η Ιωσία Θεοκλητό η Θαυματουργή έζησε τον 9ο αιώνα στα χρόνια του βασιλέως Θεοφίλου του Οικονομάχου και καταγόταν εκ του θέματος των οπτιμάκων. Οι γονείς της ονομάζονταν Κωνσταντίνος και Αναστασία και ήσαν αρκετά πλούσιοι και προπάντων ευσεβείς χριστιανοί. Ανάλογη ανατροφή έδωσαν και στην κόρη τους Θεοκλητό, η οποία ήταν πιστή, ευσεβείς, σεμνή και μελετούσε ακατάπαυστα τον Θείο Λόγο. Όταν παντρεύτηκε τον Ζαχαρία, άνδρα ευσεβή και ελεήμονα, υπήρξε πρότυπο χριστιανική συζύγου. Το σπίτι της ήταν συνεχώς ανοιχτό για τους δυστυχείς, για τις χείρες, τα ορφανά και τους φτωχούς οικογενειάρχες. Συχνά πήγαινε η ίδια στα σπίτια των φτωχών και μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνη και περιποίηση στους ασθενείς. Η κοίμησή της την βρήκε να εκτελεί τέτοια θεάρεστα έργα. Το δε λείψανό της αξιώθηκε να γίνει όργανο πολλών θαυμάτων. Ιώσιες Θεοδώρα η Εξεγήνης και θεοπίστη η θηγατέρα αυτής. Η οσία Θεοδώρα γεννήθηκε στην έγινα. Μετά από τον γάμο της ήλθε στην Θεσσαλονίκη, λόγω επιδρομών των Σαρακινών πειρατών. Ασπάστηκε τον μοναχισμό μετά από τον θάνατο του σύζυγου της, και μπήκε στη Μονή του Αγίου Στεφάνου, με την θηγατέρα της θεοπίστη. Έζησε με πολύ αρετή, και κοιμήθηκε το έτος 892. Η μνήμη του εορτάζεται την 29η Αυγούστου, αλλά η εορτή τους μεταφέρθηκε την 3η Αυγούστου, λόγω της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.